Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε στην εβδομάδα των παθών. Αλλά εκτός από την εβδομάδα των παθών υπάρχουν και τα πάθη ενός φορτισμένου πολιτικού κλίματος. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα ουσιαστικά καλούμαστε να εκλέξουμε τους αιρετούς άρχοντες στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Καλούμαστε όμως να εκλέξουμε και αυτούς που κρίνουμε ως ικανότερους σε πανελλαδική εμβέλεια να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα εκ των υποψηφίων που αποτελεί και μία έκπληξη κατά πολλού, διπλή μάλιστα, είναι ένα πανεπιστημιακό δάσκαλο με διακριτό στίγμα για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Άλλο το ίδιο είναι καθηγητής πανεπιστημίου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Αλλά ταυτόχρονα διαρκώ ενεργός πολίτη με δημόσια εκφορά λόγου και για τα πράγματα τη χώρα μα είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος πια Ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρά μου να είμαι εδώ. Ε, θεωρώ τιμητική την ε, πρόσκληση διότι θεωρώ πολύ καλή την εκπομπή σας και δεν το λέω για λόγους αυροφροσύνης αλλά για λόγους πραγματικότητας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ε, συνεργάτη μου, τον κύριο Καραπουλάκη, ο οποίο ήρθε εδώ για να με φέρει, να υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία, την πρακτική. Άρα ε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Κύριε Δαβέτα, είπα εισαγωγικά για μια διπλή έκπληξη. Πρώτο τμήμα της. Πόσο ο Δημοσθένης Δαβέτας επιλέγει να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μάλιστα είναι μια ενδυνάμη κυβέρνηση, είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, και να επιλέξει την Ένωση Κεντρών για το κομμάτι των ευρωεκλογών, όταν μάλιστα η Νέα Δημοκρατία επικαλείται το γεγονός ότι είναι ο πολιτικός προνομιακά χώρος των ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμενόμενη αλλά και ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξα σύμβουλο του Αντώνη του Σαμαρά όταν ήταν Πρωθυπουργό και είχα μια διαρκή παρουσία στη Νέα Δημοκρατία. Όμως πάνω απ' όλα είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Δεν είναι η ιδεολογία που με καθορίζει, αλλά εγώ που επιλέγω να δράσω ανεξάρτητα ιδεολογίας. Είμαι άνθρωπος ο οποίος κρίνω πάνω απ' όλα το καλό αυτών των αντικειμένων που υπηρετώ. Δηλαδή, αν η πολιτική για μένα έχει τον Α ή το Β δρόμο, δεν θα τον ακολουθήσω υποχρεωτικά λόγω ιδεολογία, αλλά γιατί κρίνω ότι είναι σωστό. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να φτάσω και να κάνω, πάρω κάποιε αποφάσει, καθότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν λίγο στην άκρη ε, θελημένα από μόνο μου, διότι είχα πάρα πολλέ μαθήματα στο Παρίσι, προβληματίστηκα. Θα μπορέσω να ε, συνεισφέρω και να υπηρετήσω ω Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Οι μηχανισμοί που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ ισχυροί και για να μπορεί κάποιο να υπηρετήσει σωστά πέρα από την ιδεολογία και όλα τα άλλα, πρέπει να έχει κομματικό στρατό και να έχει και ισχυρή υποστήριξη από πίσω. Δεν έγκαιθα ότι την είχα. Παρότι υπήρξα βασικό τέλεχο, χωρί να συμβαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένιωθα ότι ήταν κάτι το οποίο εωρείτο. Και επειδή εγώ δεν είμαι 30 χρονών mm -hmm. για να έχω να πω ότι θα ζήσω με το εωρούμε μέχρι που να οριμάσω, και επειδή θεωρούμε όριμο πια σε πολλά πράγματα τη ζωή, για να μην πέσω σαν όριμο φρούτο, είπα τουλάχιστον να προσπαθήσω να φάω την πολιτική και να με φάει η πολιτική. Δεν ήθελα όμω να επιλέξω ένα άλλο χώρο ο οποίο θα ήταν άμεσα ανταγωνιστικό τη Νέα Δημοκρατία, παρότι είχα προτάσει και το λέω επίτηδε, ε, τη λεγόμενη ενδυνάμει κυβερνητική παρουσία, διότι τότε πολύ εύκολα θα είχα να αντιμετωπίσω το ερώτημα των φοιτητών μου. Καλά, δάσκαλε, μα έλεγε να είμαστε συνεπεί σε αυτά που λε. Και λίγο πριν τι εκλογέ, φεύγει από το ένα κόμμα και πα σε αυτό το κυβερνητικό, μάλιστα με μια α το πούμε ενδυνάμει πολύ καλή πρόταση για να εκλεγείς, γιατί εκεί φοβάσαι μην εκλεγείς. Δεν ήθελα τέτοια πράγματα. Δεν ήθελα σκιέ. Ήθελα ένα χώρο ο οποίο θα μπορούσε και πολιτικά να είναι μέσα στι δικέ μου δυνατότητε, αυτά που δέχομαι σαν άνθρωπο, δηλαδή την έννοια τη μη φαυλότητα στην πολιτική ζωή, την έννοια τη της... της, της των πολιτικών δηλώσεων στην πολιτική ζωή και κυρίω αυτό το θέμα στη Μακεδονία. Το οποίο για μένα δεν είμαι εναντίον τη συμφωνία, δεν είμαι εναντίον των συμφωνιών, αλλά θεωρούσα, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή θα ήταν πολύ καλύτερη. Άρα λοιπόν, αυτοί οι τρει λόγοι mm -hmm. με όθησαν για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και να είμαι και εντάξει απέναντι στον κόσμο, να επιλέξω το κόμμα των κεντρών, το οποίο πραγματικά είναι μια κεντρώα θέση, μακριά από οποια, οποιαδήποτε μορφή άκρων και το οποίο στη φάση αυτή που είμαι τώρα με εκφράζει σαν ένα σαν ένα λιμάνι από το, από το, οποίο μπορεί να ξεκινήσω μια σειρά εκστρατείε στην υπηρεσία τη Ευρωβουλή και της, γενικότερα τη Ευρώπη. Ε, σχεδόν καλύψατε το δεύτερο μέρο τη έκπληξη. Δηλαδή το ερώτημα μου ήταν γιατί με το Βασίλη Λεβέντη και την Ένωση Κεντρών. Θα έλεγε κάποιο, εάν σα εκφράζει ένα κεντρό ήπιο χώρο, γιατί όχι με το χώρο του Κινάλ. Θα σα πω γιατί. Γιατί και εκεί, παρότι το Κινάλ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλού προοδευτικού ανθρώπου, ούτε μία αντίρρηση, mm. και έχω και πολλού φίλου. Έχω προσωπικέ φιλίε εκεί με τον Αντρέα Τολοβέρδο, ε, με τον Βαγγέλ του Βενιζέλο, με τον Χάρη τον Καστανίδη. Είμαστε προσωπικοί φίλοι χρόνια. Όμω δεν παραμένει να έχει μέσα του σαν πυρήνα το παλιό Πασόκ. Που σημαίνει τι, ότι οι μηχανισμοί εκλογή υποψηφίων περνούν και πάλι μέσα από ισχυρέ κομματικέ διεργασίε. Θα ένα παράδειγμα, γιατί εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Τι σημαίνει. Πά, α πούμε, να βγει υποψήφιο και λε: Είμαι υποψήφιο στην Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία ή με οτιδήποτε άλλο. Αλλά μιλάμε για μεγάλα κόμματα. Αυτό που θέλει να πάρει να πάει ψηφοδέλτιο δικό σου, να σε ψηφίσει, εάν έχει πέσει γραμμή να είναι κάποιο άλλο, γιατί υπάρχει αυτό στα mm -hmm. μεγάλα κόμματα, θα πάει και θα βρει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα υπάρχουν ήδη τρει Σταυροί και θα μένει τέταρτη Αδιανή. Και θα του λέει: Α, θέλετε για τον κύριο Δαβέτα, ορίστε. Τέταρτο Σταυρό. Οι άλλοι τρει δεν έχουν άλλα ψηφοδέλτιο αυτή τη στιγμή, έχουν τελειώσει. Οπότε αυτό ο οποίο θέλει να ψηφίσει, ψηφίζει. Ταυτόχρονα ψηφίζει και του άλλου τρει. Οι άλλοι τρει όμω έχουν πει στου δικού του να βάλουν μονοκούκι σταυρό, ο οποίο να πηγαίνει εκεί. Με αποτέλεσμα, εγώ να τραβάω του δικού μου με του δικού του και αυτοί να μην με τραβάνε εμένα με του δικού του. Μόνο σταυρία. Αυτό που λέτε. Είναι, είναι το γνωστό κυκλικό. Κύριε Δαβέτα, αφήνω αυτό το πλαίσιο. Οφείλω όμω να σα ρωτήσω με βάση και την άποψη που έχετε και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ευθέω είναι μόνο θέμα αισθητική ή ένα άνθρωπο που υπήρξε όντω πολύτιμο συνεργάτη σε συγκεκριμένα θέματα του πολιτισμού του Αντώνη Σαμαρά επιλέγει να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σηματοδοτεί και κάτι άλλο αυτό. Ε, δεν ξέρω αν στο ασυνείδητό μου το σηματοδοτεί, αλλά στο συνειδητό μου όχι με την έννοια ότι δεν ήταν αυτό το οποίο με έκανε να πάω διαφορετικά. Όμως το γεγονός ότι ε, υπάρχει μία τάση στη σημερινή Νέα Δημοκρατία η οποία μου θυμίζει σε πολλά θέματα μία καλοργανωμένη τράπεζα με ανθρώπους οι οποίοι είναι γραβατωμένοι και οι οποίοι είναι πάρα πολύ ας το πούμε καθώς πρέπει σε μηχανισμούς εργαλειακούς ε, θεσμικά αυτό για μένα είναι λίγο μακριά από τον άνθρωπο. Mm. Σωστό μεν προσέξτε, σωστό για μια θεσμική εκπροσώπηση της χώρας, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος με τα λάθη του, με το συνέστημά του, με τις αδυναμίες του, βρίσκεται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση. Εγώ λοιπόν σαν καθηγητής και σαν καλλιτέχνη, να το πούμε έτσι, δημιουργός, πέστε το πώς θέλετε, έχω ανάγκη και από το λάθος. Δεν έχω ανάγκη να... για να νιώσω άνθρωπος. Να νιώσω ότι τα συναισθήματά μου πάλονται. Να νιώσω ότι έχω συγκίνηση όταν αποτυχάνω κάτι, όταν κάνω λάθο, και όχι ότι έχω από πάνω μου κάποιον ο οποίο θα ελέγχει εάν εγώ θα πρέπει να κάνω σωστά τι κινήσει, τι προδιαγραμμένε σε επίπεδο μια θεσμική λειτουργικότητα. Σαφέ. Πείτε μου, σα παρακαλώ, και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, μιλώντα λίγο για τον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών. Ρωτώ το δημοσθένι Δαβέτα, είναι και θέμα αισθητική. Τι εννοώ, Ο κύριο Λεβέντη έχει μία μακρόχρονη πορεία διαδρομή στην έρημο. Σε σημείο που από κάποιους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι στην Ελλάδα ξεχνάμε, να χαρακτηρίζεται ως και γραφική περίπτωση ενασχόληση με την πολιτική. Σήμερα είναι πρόεδρος κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος, με διακριτό λόγο και ρόλο. Εδώ τι λέει ο καθηγητής αισθητικής. Θα σας πω το εξή. Εάν για κάποιο λόγο Υπήρξαν η συγκινησιακή φόρτιση που χαρακτηρίζει τον κύριο Λεβέντη, η συναισθηματική του έξαρση, η οποία είναι ίδιο του χαρακτήρα του. Το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι αντίπαλοι του, οι οποίοι έβλεπαν ότι είχε θέσεις σωστέ και θέλησαν να δημιουργήσουν μια γραφικότητα και να απομυθοποιήσουν το πρόσωπό του. Έκαναν λάθο. Γιατί ένα που είναι πραγματικά γραφικό, mm -hmm. στην πορεία, χάνεται στη γραφικότητά του. Ένα όμω ο οποίο από ατύχημα μπορεί να υποστεί τέτοιου είδου κριτικέ εάν έχει πολιτικό λόγο και προτάσει καθοδόν και αργότερα θα ανακτήσει έστω και με πόνο, έστω και με στενοχώρια το χαμένο έδαφο. Είναι η περίπτωση κύριο Λεβέντη. Άρα υπάρχει και θέμα αισθητική εδώ τη συνάρμοσή σα στην επιλογή τη Ένωση Κεντρών. Ναι, υπάρχει το εξή. Αυτό που μου αρέσει στην Ένωση Κεντρών και γιατί το επέλεξα άμεσα είναι ότι υπάρχει μια ελευθερία λόγου. Προσοχή όμω, μην γιατί κάποιο μπορεί να πει αυτή η ελευθερία δεν έδωσε το δικαίωμα σε κάποιου άλλου να σηκωθούν να φύγουν. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Η ελευθερία λόγω σημαίνει να σέβεσαι αυτόν που έχει δίπλα σου. Ο κύριο Λεβέντη νιώθω ότι με σέβεται. Μου μιλάει πάντοτε κύριε καθηγητά και κύριε καθηγητά. Διατηρεί μια εικόνα σεβασμού η οποία με έχει κερδίσει. Δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό στυλ τη απομυθοποίηση. Έλα ρε, η μου, έλα εδώ έτσι. Πάνω αυτά τα πράγματα είναι ένα σοβαρό κύριο απέναντί μου και με βγάζει, με, 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 με προποθέτει και εμένα να συνεχίσω τη σοβαρότητα απέναντί του. Επίση έχει πολιτικέ θέσει. Όταν μιλάμε, έχει συγκεκριμένε πολιτικέ θέσει. Όταν του λέω τα πράγματα για την Ευρώπη, ενώ έχει τι δικέ του θέσει κάποιε φορέ, με ακούει με μεγάλη προσοχή. Νιώθω λοιπόν μια φιλο παύλα ξενία. Μια φιλοξενία. Το κρατώ. Πείτε μου, η συμφωνία των Πρεσπών, η Ένωση Κεντρών έχει μια σαφή θέση. Σαφέστατη θέση. Μετοπική. Σκληρή κατά πολλού. Και μάλιστα διαπραγμάτευτη. Δεν έβαλε νερό στο κρασί τη. Όπω ξεκίνησε, έτσι συνέχισε μέχρι τέλου. Σα βρίσκει πλήρω σύμφωνο. Ή θεωρείτε ότι η σωστή τοποθέτηση θα έπρεπε να είναι εδώ μια καλύτερη συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια καλύτερη συμφωνία. Είμαι υπέρ τη συμφωνία γενικά. Γενικά πιστεύω ότι τα θέματα πρέπει να λύνονται. Δεν μπορούν να αιωρούνται. Και να, κρέ... να κρέμονται τα... Τα... τα προβλήματα αυτά. Ήταν τεράστιο λάθος της εξωτερικής μας πολιτικής που αφήνουν τέτοια θέματα σοβαρά επί 30-40 χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Όμως, mm. προσέξτε είναι το εξή. Ε, αυτό το Βόρεια Μακεδονία μου κάθεται εδώ. Και σας το λέω όχι γιατί μου κάθεται μόνο εμένα. Κάθεται και στους συναδέλφους μου στη Γαλλία και σε ανθρώπους που διδάσκουν αυτή τη στιγμή στη Σορβόνη και κάνουμε μαζί τα σεμινάρια. Ξέρετε γιατί, ένα τελείω λογικό ερώτημα μέτρου. Αν υπάρχει βόρεια, υπάρχει νότια. Αν υπάρχει βόρεια και νότια, υπάρχει μια συνολική οντότητα η οποία εκτείνεται γεωγραφικά και εδαφικά από εκεί που είναι τα Σκόπια μέχρι κάτω από τη Θεσσαλονίκη. Άρα αυτό το πράγμα το οποίο εμά για κάποια στιγμή λέμε όλοι μα, έλαμε. τώρα τα Σκόπια, ένα μικρό μέρο κτλ. κτλ. Του βοηθούμε. Το δέχομαι μέχρι σε ένα σημείο. Κανεί δεν μου αργότερα. Ότι αυτό το πράγμα κάποιοι επιτίδιοι από τους μεγάλους με αφορμή μια ανάφλεξη πολεμική ή οτιδήποτε άλλο στα Βαλκάνια, όπως έγινε με το Κόσοβο, θα γίνει και με εμά. Μην ξεχνάτε ότι με το Κόσοβο mm -hmm. οι Ιγκοσλάβοι το κοιτούσαν αφιψηλού. Εγώ πήγαινα τότε στην Γιουγκοσλαβία και σαν καθηγητή και σαν φίλο και λέγανε Ποιο ασχολείται με το Κόσοβο. Σιγά, το Κόσοβο είναι όλη η Αλβανία εκεί μαζεμένοι. Ποιο ασχολείται μαζί του. Να λοιπόν που το Κόσοβο του πήρε το λίκνο που το θεωρούν αυτοί ω λίκνο τη ιστορία του, τη χώρα του, τη Σερβία, και όχι μόνο του το πήρε, αλλά έφτιαξε και ένα δικό του αυτόνομο κράτο. Αυτό είναι το που με ενοχλεί. Ξέρετε τι είναι είπε ένα καθηγητή. Γιατί δεν το ονομάζατε Νέα Μακεδονία. Και έμεινε άνευτο. Του λέω ποια είναι η διαφορά. Το κατάλαβα, αλλά θα ακούσει τα λόγια του. Βεβαίω και έχει διαφορά, μου λέει. Νέα Μακεδονία με βάση αυτά τα οποία γράφονται στη συμφωνία που λέει ότι δεν έχουμε σχέση με αρχαία Ελλάδα κτλ. διασφαλίζει την ιστορικότητα και την πολιτισμική οντότητα μια χώρα. Που είναι το βασικό. Άρα, λέτε ότι η προσέγγιση ότι γίνεται με γεωγραφικού όρου δεν σα καλύπτει, διότι αφήνει σπέρματα ιστορικά. Ναι, ιστορίας αυτό το ναι, Αφήνει ανοιχτό σπέρμα, Ναι, ανοιχτό μέτωπο. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Ε, ένα δεύτερο μέρο, στο οποίο θα στηρίξω πάρα πολύ τον κύριο Λεβέντι. Ε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Είναι αδιανόητο για τέτοιε αποφάσει εθνικέ να παίρνει αποφάσει σε μία, σαν μια ελίτ που ξέρει τα πάντα για τον κόσμο και που, που αδιαφορεί γράφοντα τα παλιά του τα παπούτσια τον κόσμο. Ποιοι είστε εσεί κύριε, δεν είστε κύριε αιρετοί. Δεν σα έβγαλε ο κόσμο για να μπορέσετε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, να είστε η φωνή του κόσμου. Γιατί δεν κάνετε δημοψήφισμα. Το Σύνταγμα δεν το λέει αυτό. Κάντε δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, τότε κανεί δεν θα μπορεί να σα κάνει τον παραμικρό ψόγο. Δεν έγινε αυτό. Άρα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατία. Και σε αυτό ο κύριο Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών είναι απσεγάδιαστη. Κύριε Δαβέτα, πείτε μου επί τη ουσία, γιατί έχετε τι παραστάσει του εξωτερικού τη Ευρώπη, αλλά έχετε τι παραστάσει του εσωτερικού τη Ελλάδα. Είναι ένα θέμα απλά κομματική διελκυστίδα η συμφωνία των Πρεσπών, ή είναι και η επιτομή. εσείς σωστά το είπατε, 30-40 χρόνια συζητάμε ένα θέμα. Τη ημιμάθειά μα ω λαού. Είναι η ημιμάθειά μα και επίση το γεγονό ότι θα πάρω μια φράση που έλεγε, που διαβάζουμε ε, στον Πλάτωνα που είχαν πει οι, οι Ιερεί Αιγύπτιοι στο Σόλωνα, αΐ πέδες Μόνο που το πέδες τότε είχε σχέση με το παιδεία, mm. με το παιδεύω, με το παιδεύομαι, τα οποία όλα οδηγούσαν στην αλήθεια, στην μάθηση. Τώρα το πέδε έχει να κάνει ότι είμαστε μικρά παιδιά, μένω υπό τη σκιά της μαμάς και του μπαμπά και σαν χώρα λειτουργούμε μονίμως με τον μπαμπά πολιτικό, με τη μαμά κράτος. Δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε και να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να αποκτήσουμε αυτοσυνείδηση και να πούμε εμείς επιλέγουμε αυτό. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε επί 40 χρόνια αυτά που μας έλεγαν οι λάθος πολιτικοί, οι οποίοι τι λέγανε, μην ανησυχείτε. Κανεί δεν θα μα πειράξει για αυτό. Είναι μια επαρχία τη Μακεδονία αυτή. Ποιο δίνει σημασία. Άστον να του λένε Μακεδονία. Να το ποιο δίνει σημασία το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι η μημάθεια. Η μημάθεια γιατί εμεί οι ίδιοι δεν προσπαθούμε. Η μημάθεια γιατί μα κρατούν σε ημιμάθεια οι πολιτικοί με αυτή την πολιτική του με ήττα την οποία εφαρμόζουν και του βολεύει να έχουν αυτό που ονομάζουμε εξουσία μια ελίτ η οποία δεν είναι ελίτ πνευματό. αυτή που δίνουν κούνε επί 40 χρόνια είναι ελίτ οικονομική. Ελίτ Ολιγαρχία. Είναι ολιγάρχε όλοι αυτοί. Αν ήταν ολιγάρχε οικονομία και πνεύματο, να του δεχτώ. Γιατί η αστική τάξη τη Γαλλία ήταν οικονομικά ισχυρή, αλλά ταυτόχρονα είχε και αστική ανάπτυξη πνεύματο. Έκαναν δημιουργίε εκπληκτικέ στον πολιτισμό. Εδώ τι κάνανε, μια τρύπα στο νερό. Πείτε μου, σχεδόν το απαντάτε, αλλά εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Τι δουλειά είχε ένα άνθρωπο πολύ συγγραφέας, ποιητή, οικαστικός, καθηγητής στην τέχνη, καθηγητής στην αισθητική, τι δουλειά έχει να διεκδικεί με τη βάσανο μιας ενιαίας ψήφου πανελλαδικά την εκπροσώπησή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύετε ότι το θέμα της Ευρώπης δεν είναι αμυγός οικονομικό-πολιτικό. Είναι στον πυρήνα του πολιτιστικό. Τι είναι. Ωραία ερώτηση. Συγγνώμη που το λέω, αλλά μου βγαίνει ευθόρμητα. Έχω και κάποιε ευθόρμητε αντιδράσει. Ε, λοιπόν, καταρχήν, δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος. Ο άνθρωπο των γραμμάτων και του πολιτισμού, όπω με χαρακτηρίσατε, που το έργο μου, το βιογραφικό μου και οι εκδόσει μου και όλε αυτέ τι δραστηριότητε το επιβεβαιώνουν. Αυτό ο άνθρωπο πιστεύει στην πολιτική. Όπω την έλεγε ο Αριστοτέλης, και μη φανεί ότι είμαι εθεροβάμων, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η πολιτική είναι η ψήση των τεχνών. Άρα η πολιτική είναι μια τέχνη. Το να μπορεί να υπηρετεί τον κόσμο, του πολίτε, το να μπορεί να είσαι συνεπή στι αξίε που παίρνει από τον πολίτη και να υπηρετεί την πατρίδα σου, αυτό το πράγμα θέλει δύναμη, θέλει πάθο και θέλει γνώσει. Μακάρι οι πολιτικοί μα να είχαν γνώσει. Και σαν δεύτερο σκέλο στην πρώτη ερώτησή σα, mm -hmm. μην ξεχνάμε τον Αντρέ Μανρό, μην ξεχνάμε τη Μελίνα Μερκούρη. Η Μελίνα Μερκούρη πέτυχε σαν Υπουργό Πολιτισμού. Ο Αντρέα Παπαντρέου, παρότι εγώ δεν συμφωνούσα σε πολλά θέματα μαζί του, σε αυτό ήταν φαϊνό. Πήρε την Μελίνα Μερκούρη. Τη έδωσε ρόλο και λειτουργήσε με μια μορφή φαϊνή σαν φω προ τα έξω. Το ίδιο έκανε ο μεγάλο Ντεγκόλ με τον Αντρέ Μαλρό. Πήρε έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν πολυγραφότατο, του λέει: Έλα εδώ, πάρ το Υπουργείο Πολιτισμού και δούλεψε. Οι κομματικοί τότε είχαν λησάξει και λέγανε: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Ένα συγγραφέα στον τον κάνει Υπουργό Πολιτισμού. Τι ξέρει. Ο Ντεγκόλ όμω είχε μιλήσει μαζί του είδε ότι δεν ήταν απλά ένα συγγραφέα. Γιατί πράγματι ένα απλό συγγραφέα ή ένα απλό άνθρωπο των γραμμάτων δεν φτάνει να είναι πολιτική, να κάνει πολιτική. Πρέπει να έχει πολιτική συνείδηση και πολιτική πρόταση. Ο μαδρό αρθογραφούσε για πολύ καιρό mm. πέρα από τα καλλιτεχνικά του σαν πολιτικό πρόσωπο. Έκανε πολιτικέ αναλύσει καταπληκτικέ. Άρα λοιπόν ο Ντεγκόλ είδε έναν άνθρωπο ο οποίο συνδύαζε πολιτική συνείδηση, γνώση τη Ευρώπη τότε, και ταυτόχρονα ευαισθησία δημιουργική, καλλιτεχνική. Και το ανέθεσε. Όλα τα μουσεία μοντέρνα τέχνη που έχουμε σήμερα στη Γαλλία τα κανούμε μαλρό. Αυτό ήταν ο, ο ιδρυτής αυτού του κόνσεπτ. Και ποιο ήταν ο ισοϊψή επικριτή του από την άλλη, για να τα λέμε για μια τάξη μεγέθου, ο Αντρέ Μπρετόν. Δηλαδή μιλάμε για δύο μεγάλα φωτισμένα πνεύματα ναι. με διαφορετική προσέγγιση. Με διαφορετική προσέγγιση. Ο οποίο Μπρετόν ήταν εξίσου δυναμικό, ίδρυσε το σουρεαλισμό κτλ. κτλ. Που κι αυτό τον ήθελε του σουρεαλισμό πολιτική πράξη. Στο μανιφέστο του σουρεαλισμού λέει ότι ο σουρεαλισμό και η συνεχή δημιουργικότητα τη τέχνη είναι πολιτική πράξη, γι' αυτό και η τέχνη πρέπει να μπει στα σπίτια. Χωράει αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι το να πάμε στην πρώτη αναγκαστική ναι. διακοπή. Ωραία, φεύγει ο χρόνο απόψε. Χωράει όμω όλο αυτό το πακέτο, επιτρέψτε μου όρο όρου, θα τον χρησιμοποιώ. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που άλλα συζητά αυτή τη στιγμή. Σπρεντ, επιτόκια, μηχανισμούς, ενιοποίηση, οικονομικούς δείκτες, τραστ, λόμπι. Χωρούσε στο ξεκίνημά της. Όταν γεννήθηκε η Ευρώπη ε, είχε αυτό ακριβώς το όραμα. Ένα όραμα όπου η οικονομία θα έφερνε πολιτισμικά τους ανθρώπους κοντά και μέσω του πολιτισμού θα μπορούσαμε να είχαμε κοινέ δημιουργικέ δράσει. Δηλαδή στο αρχικό πλάνο, το βλέπω κιόλα στο αρχικό κείμενο, οικονομία μεν στην αρχή, αλλά ο πολιτισμό ταυτόχρονα χέρι-χέρι με την οικονομία. Στην πορεία και από τη δεκαετία του 90 και μετά, τότε που ξεκίνησε ο μεταμοντερνισμό, ή αν θέλετε η παγκοσμιοποίηση όπω το ξέρει ο πολίτη κόσμο, mm -hmm. τότε που θέλαμε να φτάσουμε την οικονομία να καταστρέψει τα έθνη, κράτη και ούτω καθεξή η οικονομία έχασε την ουσία της, αυτή που λέμε σαν οικονομία, και έγινε χρηματοπιστωτικό κύκλωμα. Δηλαδή οι τράπεζες διοικούν με αποτέλεσμα οι χρηματοπιστωτικές ανάγκες να έχουν ανάγκη από λογιστικούς αριθμούς, να έχουν ανάγκη όχι από προσωπικότητες ενημερωμένες, αλλά από προσωπικότητες υποταγμένες. Δηλαδή όσο πιο γυμνοί μορφωτικά είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο αναγκαίοι είναι γι' αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και έτσι αυτό το πράγμα αντικατέστησε εκτό από την οικονομία και την πολιτική. Η πολιτική σημερινή, η περισσότερη, είναι βαλμένη κυριολεκτικά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ειδικά αυτή, η οποία, η αυτή που είναι μέχρι 40-45 χρονών, πρώτο από όλου ο Μακρόν. Εάν δεν υπηρετούσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν θα έμπαινε εκεί. Κρατήστε το. Πάω σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στι αντιθέσει. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τη Ένωση Κεντρών, πανεπιστημιακό δάσκαλο. Το μίζω το έχετε διαπιστώσει ήδη από τη ροή του λόγου του, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Κύριε Δαβέτα, σα διέκοψα ακριβώ όταν περιγράφατε το πρότυπο τη προσωπικότητα Μακρόν. Θα έρθω σε αυτό πιο ειδικά. Θέλω να επιμείνω λίγο πιο κεντρικά όμω. Άρα, σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικείτε να με εκπροσωπήσετε μένα έναν νεότερο κατά πολύ, έναν μεγαλύτερο από εμένα. Σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε λίγο την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα. Ωραία τα λόγια που είπατε εσείς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά μείναμε μόνο σε μια οικονομική ένωση Έμα των ισχύρων και σήμερα έχετε Ηνωμένο Βασίλειο ένα πόδι μπρο, ένα πόδι από την άλλη πλευρά. Γαλλία που ζείτε κίτρινα γυλαίκα. Ιταλία μια σύμφυση περίεργη. Νέε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει καταλάβει κανείς τι ακριβώς λένε, πάντως δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και τον πολιτισμό. Γερμανία, ζώνες αποκλεισμού. Γερμανία, Γαλλία, κανένας άξονας. Σε ποια Ευρώπη. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ περιέγραψα τη μία Ευρώπη όπως έχει γίνει ή όπως πάνε να την κάνουν οι ολιγάρχες του παγκοσμιοποιημένου συστήματος. Και όπως πάνε να την κάνουν η ΗΠΑ και η Κίνα, οι δύο μεγάλοι πόλοι Τη παγκόσμια οικονομία, τη παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία, αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Όμω δεν είναι εύκολο ο δρόμο του. Απέναντί του έχει ξυπνήσει το έστικτο τη πολιτισμικής ταυτότητα, το οποίο αυτοί ήθελαν να σβήσουν μέσα από την κατάργηση όλων αυτών των παραδόσεων και ούτω καθεξή που αναφέραμε πριν. Έχουμε δηλαδή στη Γαλλία, για παράδειγμα, mm. μία εξέγερση. Των κίτρινων γυλαίκων, αλλά και στι άλλε χώρε, η οποία εξέγερση εκτό το ότι να αφαιρέσουμε ότι πάει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από ακροδεξιά στοιχεία, στην ουσία τη μέσα κρύβει την αγωνία των λαών για επανέβρεση τη ταυτότητά του ή για φόβο να χάσουν ταυτότητά του. Τι εννοούμε ταυτότητα, εννοούμε πρώτα απ' όλα το ποιο είμαι, Είμαι Έλληνα. Γιατί είμαι Έλληνα. Δεύτερον, ποια είναι η θέση μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βλέπω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αυτή η μάχη ανάμεσα στους ευρωσκεπτικιστές και στους λεγόμενους ε, πολιτικά ορθο, ορθοφρονούντες ευρωπαϊκά και αυτή η μάχη είναι ανελαίτη παρότι έχουν παρισφρήσει δεξιά και αριστερά πονηρά στοιχεία αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη είναι κορισμένη στα δύο. Αυτός ο χωρισμός, αυτό το τραύμα ναι. που δείχνει μια Ευρώπη... Μισό λεπτό. Ναι. Δεν συμμερίζεται λοιπόν την άποψη Βορρά-Νότο, λέτε κάτι πιο ουσιαστικό εσεί, πιο ενδότερο. Δεν Εσωτερικά έχει και ταξικά χαρακτηριστικά αυτό ο διαχωρισμό. Ναι, αλλά είναι περισσότερο πολιτισμικό. Προσέξτε. Περισσότερο πολιτισμικό. Ναι, ναι, γιατί όταν μιλά, εγώ μιλάω με του Γάλλου, ναι. τι μου λένε, Απ' τη μία, οι Γάλλοι μου λένε για το μεταναστευτικό για παράδειγμα. Καλώ να έρθουν οι ξένοι. Αλλά μισό λεπτό, βρε παιδί μου, είναι ανάγκη εμεί να μα βγάλουν από το σχολείο τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και όλα αυτά μέχρι να μπορέσουν οι ξένοι να ενσωματωθούν. Γιατί να μην υπάρξει πάντερμα και τη εισόδου των ξένων, των νόμιμων πάντα λένε οι Γάλλοι, αλλά και ταυτόχρονα να του ανεβάσουμε εμεί στο επίπεδό μα. Και αυτό το πράγμα μπορεί να το διαβάσετε σε γκάλοπ. Στη Φιγκαρό, στη Λεμόντ, σε όλα αυτά. Άρα τι σημαίνει. Ότι πάνω απ' όλα έχουν ανάγκη να, έχουν, να, έχουμε αυτή την λεγόμενη πολιτισμική τροφή. Δηλαδή είμαι Γάλλος, είμαι Έλληνα σημαίνει έχω την ιστορία μου. Έχω το χώρο που κινούμε. Και επειδή έχω την ιστορία μου και έχω επίγνωση ταυτοτική, ξέρω δηλαδή ποιο είμαι, αυτό σημαίνει. Έχω μια μορφή αυτογνωσίας που την παίρνω από το σχολείο, από το σπίτι, από την εκπαίδευση και από την πολιτική αγωγή. Τότε είμαι απόλυτα ανοιχτό στο διαφορετικό. Γιατί να φοβηθώ τον ξένο. Μισό λεπτό. Βάζετε δύο ζητήματα και θα επιχειρήσω να σα τριμώξω εντό εισαγωγικών. Να το κάνετε. Ζήτημα πρώτον. Αν το ταυτοτικό είναι μείζον θέμα στη συζήτηση, που είναι, τότε ταυτοχρόνως μου λέτε ότι η αναγνώριση ταυτότητας Μακεδόνα στο γείτονα μελλοντικά έρχεται μπροστά. Δεν είναι πολύ μακριά. Ναι. Είναι ε, έτσι. Βεβαίως. βεβαίως. Εγώ σας είπα ότι αυτός είναι ο κίνδυνος. Σας το είπα και πριν. Δηλαδή, εάν υπάρξει σε, σε μια, σε μια μορφή ότι θα υπάρξει ταυτότητα για το μακεδονικό, καληνύχτα μετά. Βορρά και Νότο θα ενωθούν. Άρα λέτε ότι τα ταυτωτικά ούτω ή άλλω έρχονται μπροστά στην Ελλάδα. Έρχονται μπροστά. Ωραία. Δεύτερο ζήτημα. Δεύτερο, Δεύτερο ζήτημα. Πώ γίνεται να μιλάτε εσεί για την ανάγκη ισχυροποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολιτιστικών ταυτότητα και την ίδια στιγμή η political correct τη Ευρώπη να λένε ένα υπουργό οικονομικών, ένα φόρο, ένα μισθό, μία σύνταξη. εννοποιημένο. Αντιλαμβάνεστε ότι το ενοποιημένο οικονομικοπολιτικά ισοπεδώνει και το πολιτιστικό. Δεν γίνεται διαφορετικό. Ε, εκεί όμω είναι η ένσταση. Δηλαδή, Για πείτε μου. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ενοποίηση, η οποία ενοποίηση να μην σημαίνει mm. ε, να, να αλεθούμε όπω ο κοιμά των πολιτιστικών ιστοριών. Α. Δηλαδή, για παράδειγμα, μετά από ένσταση που είχαν οι διανοούμενοι οι Γάλλοι, σας αναφέρω τον Ορμεσόν, τον Γάλλο τον Ακαδημαϊκό, τον Λιουκ Φερή, μεγάλα ονόματα από αυτή την έσταση, την φοβερή δυναμική εναντίον του Μακρόν, αφού είχε ξεκινήσει εναντίον του Ολάντ, επέστρεψαν και τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Αυτό είναι η τεράστια νίκη του πολιτισμού. Τεράστια νίκη του πνεύματο, που δεν τη βλέπω εδώ. Βλέπω έτοιμο να παραδώσουμε γη και είδωρ απέναντι σε ένα κομμάτι οικονομική εξουσία. Να το, το, αυτό το πράγμα γιατί το κάνουν οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι δεν, έχουν, δεν είναι ανοιχτοί στην παγκόσμια αγορά. Και αυτοί δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Να όμω που το πέτυχαν. Πόσο μάλλον εμεί που μιλάμε ελληνικά, εγώ δεν μιλάω, θα χρησιμοποιήσω και μια καθημερινή έκφραση, για ελληναράδε. Δεν μιλάω για ανθρώπου οι οποίοι τα πιστεύουν ότι εμεί είμαστε το θρηλυκό γένο ή η θρηλυκή φυλή. Μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για πολιτισμό ελληνικό. Πολιτισμό ελληνικό σημαίνει δέσμη προτάσεων ω προ τον άνθρωπο. Και οικουμενικότητα. Ε. Βεβαίω. Mm. Επειδή είμαστε Έλληνε, είμαστε οικουμενικοί. Άλλο βέβαια η οικουμενικότητα. Και άλλο η παγκοσμιοποίηση. Σωστά. Η παγκοσμιοποίηση αφορά την βίαιη οικονομική ένωση και τον άναρχο καπιταλισμό, ενώ η οικουμενικότητα, γι' αυτό και το λέει οίκο, μα κάνει όλου να ζούμε οίκο, οικουμενικότητα. Μένουμε οικουμένοι, μένουμε στον οίκο. Μπορεί να αλλάξει αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εδώ συγκρούονται κυρίω οικονομικέ σχολέ σκέψη. Τι βάλουμε... δουλειά έχει να το πω λαϊκά ή αλεπού στο παζάρι. Εάν βάλουμε. Τι αλεπούδε, ναι. για να χρησιμοποιήσει δικιά σου ορολογία, οι οποίε να είναι καλλιεργημένε και να μην κυνηγάνε μόνο το αίσθηκτο τη επιβίωση τη οικονομία, όποιο φάει τον άλλον, εάν δηλαδή τα πρόσωπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άτομα τα οποία είναι ανοιχτά στην αγορά, στην ελεύθερη οικονομία, αλλά ταυτόχρονα βάζουν σαν όρο τον πολιτισμό, mm. εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παίζει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα σα πει κάποιο, ή οι άτυπε κυβερνήσει ευρωπαϊκέ. Ναι που δεν είναι και εκλεγμένε όπω τα Eurogroup είναι αυτά που καθορίζουν. Μπορεί τελικά. να παίξει ρόλο και ναι. πρέπει να παίξει ρόλο. Αυτέ τι εκλογέ είναι σημαντικέ. Ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Οι σοσιαλιστέ, οι Γάλλοι, αλλά και όλα τα άλλα κόμματα, ξέρετε ποιου έβαλαν επικεφαλή. Διανοούμενου. Τον Γκλίξμαν έβαλαν οι άλλοι. Δεν πάρανε οικονομολόγου, δεν βάλανε εμπόρου, δεν βάλανε παραδοσιακού πολιτικού. Διανοούμενου. Του βάλανε μπροστά επικεφαλή. Τι σημαίνει επικεφαλή Ευρωψηφοδελτίου, Σημαίνει ότι θα βγει το κόμμα θα πάρει πέντε θέσει, αυτό είναι σίγουρο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, άμα το, το ερμηνεύσουμε όπω πολύ σωστά ερμηνεύεται τα πράγματα, Σημαίνει μάχη ιδεών. Αυτή είναι η Νέα Ευρώπη. Είναι μια ζήμωση. Γίνεται μια ανελαίτη μάχη ιδεών αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν μπορούμε να μας στέλνουμε ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ευρώπη μόνο και μόνο σαν εφαλτήριο για να γυρίσουν πίσω και να πούνε Εγώ πήρα χρήματα στην Ευρώπη, έγινα οικονομικά ισχυρό και τώρα που γυρίζω στο χωριό μου, συσσαγωγικά η λέξη, τώρα βγάλτε με βουλευτή ή βάλτε με υπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάντια τη Ελλάδο. Για να αλλάξω λίγο την ατζέντα, την πάω στην καθημερινότητα, θα επιστρέψω γιατί Φεβαίως. εμένα αυτό με ενδιαφέρει και χαίρομαι που ακούω ένα υποψήφιο ευρωβουλευτή να μιλάει για αυτά. Αλλά μια και το θίξατε, Στι άλλε χώρε ευρωπαϊκέ βάζουν επικεφαλή διανοημένου. Στι άλλε χώρε το εκλογικό σύστημα είναι και διαφορετικό. Εδώ είστε ενιαία, ενιαία πανελλαδικά στο κυνήγι του Σταυρού. Ναι. Είναι σωστό αυτό κατά τη γνώμη σα, ή γίνεται, να το πω έτσι, ένα σφαγείο υποψηφίων όπου οι πιο προβεβλημένοι ή και οι τηλεοπτικοί αστέρε έχουν ένα προβάδισμα. και αν μου πείτε, σα παγιδεύω ότι δεν είναι σωστό, να σα πενθυμίσω ότι ο Αντώνη Σαμαράς και ο Βαγγέλη με το επέλεξαν αυτό. Βεβαίω. Και καλά κάνει και με παγιδεύετε. Λοιπόν, εάν δεχτούμε, εάν υπήρχε θεωρητικά ορθή πολιτική συνείδηση και πολιτική συμπεριφορά, θα έπρεπε οι ευρωβουλευτέ να είναι το απάβγασμα αυτών που η ελληνική κοινωνία θεωρεί και κρίνει εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματο, δηλαδή εκ βιογραφικού, Ικανούς. Όχι μόνο τα πτυχία, ε. όχι. και έναν καλό αγρότη που μπορεί είπα, είπα και ναι, του ναι, αποτελέσματο. Όχι μόνο γιατί τα πτυχία δεν κάνουν τον άνθρωπο. Άλλο μορφωμένο και άλλο καλλιεργημένο. Κάνω μεγάλη διάκριση. Ο καλλιεργημένο άνθρωπο, και να σα πω και ένα μικρό παράδειγμα, Πολύ να, να χρέψω χρόνο. Μην ξεχνάτε στο διάλογο μένων του Πλάτωνα. Ο Σοκράτη για το πιθαγόριο θεώρημα βάζει από τη μία mm. έναν καθηγητή γεωμετρία και από την άλλη έναν αγρότη. Ο αγρότη βρήκε τη λύση και όχι Σωστό. ο καθηγητή γεωμετρία. Άρα τι σημαίνει ότι αυτός που αποδεδειγμένα από τη ζωή του συνολικά είναι ικανός αυτός δεν να πάει εκεί. Έλα όμως που σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Τι κάνουν λοιπόν στέλνουν σταυρού. θεωρητικά. Μοιάζει δημοκρατικό. Στην πράξη είναι τεράστια παγίδα. Διότι τα κόμματα έχουν μηχανισμού και επιλέγουν κάτω από το τραπέζι δικούς τους, ειδικά τα μεγάλα κόμματα και επίσης ο κόσμος μέσα από αυτή τη χορτοφαγία που τον ταΐζουν επιλέγει τους προβεβλημένους. Αν κάποιος ας πούμε είναι συνταξιούχος και βλέπει μονίμως κάποιον που του μιλάει για τις συντάξεις. Βλέπει κάποιον που του μιλάει ε, για τα προβλήματα, για, τα, ε, για, την υγεία. Για, για, την υγεία, για την καθαριότητα και το βλέπει κάθε μέρα. Γιατί τον φέρνει το ένα κανάλι ο Αντένα, ο Α, ο Β, δεν ξέρω εγώ πια, λέω συντήχη τα ονόματα. Το Μέγκα κτλ. Ξέρετε τι έχει πάθει. Έχει πάθει πολιτική ευλογιστία πολιτική ασυνειδησία. Και τι λέει, Α, θα βγάλω τον κύριο Τάδε, γιατί ο κύριο Τάδε μου μιλάει για τα δικά μου προβλήματα και ποιο ξέρει, θα πάει στην Ευρώπη και θα μιλήσει για τα σκουπίδια. Αυτό είναι μια απόφαση τραγική, το οποίο εκμεταλλεύονται οι επιτεδευμένοι, αναγκάζονται ορισμένοι αρχηγοί κομμάτων να του βάλουν σαν showbiz, γιατί αφού τι βάζει το ένα κόμμα. Και, και φέρνει του ψηφοφόρου. Το του βάζει και το άλλο για να μην μείνει εκτό παιχνιδιού και χάσουν ψήφου. Και ποιο είναι χαμένο, οι πολίτε. Άρα υπάρχει η ένα χώρα. θέμα εδώ στον τρόπο επιλογή των Βεβαίως. Ευρωβουλευτών. Βεβαίω υπάρχει. Ελάτε πάλι στα μεγάλα, κύριε Δαβέτα. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Μια και το θίξατε προηγουμένω για το τι ακριβώ είναι ο Μακρόν, και μια και αναφερθήκατε στα κίτρινα γυλαίκα, και επειδή υπάρχει μια σιωπή νεκροταφείου και ενημερωτικά, οφείλω να πω, με ελάχιστε εξαιρέσει. Σα άκουσα που είπατε ότι είναι μια εξέγερση. Ναι, αλλά είναι μια εξέγερση, όχι μια τυχαία χώρα. Είναι η καρδιά τη Ευρώπη είναι ο ένας από τους δύο πνεύμονες, αν θέλετε, μπροστά οροκριό του ευρωπαϊκού ιδεόδους και οράματος. Τι συμβαίνει ο εδώ... Μητέρα του διαφωτισμού. Μάλιστα. Τι συμβαίνει εδώ και τι προσπαθεί να μας πει ένας λαός συνολικά για την Ευρώπη. Είναι επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα πριν για τη μάχη που γίνεται εσωτερικά στην Ευρώπη. Ο Μακρόν ανήκει σε αυτούς που ονομάζουμε πολιτικά ορθών. Δηλαδή σε αυτή τη λεγόμενη πολιτιστική και, και χρηματοπιστωτική, όχι οικονομική, χρηματοπιστωτική ολιγαρχία. Μπορεί να έχει κάποιε προτάσει που έχουν ενδιαφέρον. Ούτε μία αντίρρηση. Δεν θέλουμε να τον μηδενίσουμε. Αλλά τα αφεντικά του είναι αυτοί. Ο κόσμο από κάτω, ο οποίο υφίσταται αυτή την πολιτιστική και την οικονομική ένδυα, αυτό ο οποίο έχει μάθει από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, να ζει με τη λέξη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα, το λεγόμενο SMIC, το μίνιμουμ των χρημάτων. Αυτό ο κόσμο απειλείται. Δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά του σε σχολεία. Δεν μπορεί να ζήσει και να κάνει τις διακοπές που πρέπει να κάνει. Αυτός ο κόσμος λοιπόν επειδή έχει πολιτική συνείδηση ιστορική και υπάρχει μέσα στο πολιτικό του λεξιλόγιο mm -hmm. ξυπνάει και αντιδρά. Και δεν είναι τυχαίο. Ψάξε τις δημοσκοπήσεις. Παρά τις βιαιότητες, παρά το ότι οι Λεπέν ή ο Μελανσόν προσπάθησαν να τους ελέγξουν, δεν τα κατάφεραν. Και παρά τι βιότητε, ένα στου δύο Γάλλου πολίτε συνεχίζει να του στηρίζει. Τι σημαίνει αυτό, μισό-μισό, όπω σα είπα πριν. Μια... Αν ήμουν καλλιτέχνη, μάλλον είμαι, αλλά αν έκανα ένα, ένα ζωγραφικό καινούριο, θα έκανα τη Γαλλία με μια τεράστια πληγή ανοιχτή, με αίμα. Το ίδιο είναι και η Ευρώπη. Το ίδιο είναι και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εκεί πάει. Και δεν είναι μόνο βορρά και νότο. Είναι εσωτερική ανάγκη ταυτότητα. Πά από ταυτότητα. Ο Ριζί Ντεμπρέ, ένα σπουδαίο πολιτικό. Φιλόσοφο, αλλά πολιτικό. Ε, είπε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο μου έδωσε και τροφή για το επόμενο άρθρο μου. Γιατί ξέρετε, γράφω στον ελεύθερο τύπο κάθε Πέμπτη και πάω mm. να γράψω και αυτό. Ότι στην προσπάθειά μα να δεχτούμε όλε τι ταυτότητε με αναρχικό και μαζικό τρόπο στην Ευρώπη και στη Γαλλία, είμαστε στα πρόθυρα να χάσουμε τη δικιά μα ταυτότητα. Άρα στα πρόθυρα ενό χάου. Και το είπε την προηγούμενη εβδομάδα στη μεγάλη συνέντευξή του στη Φιγκαρό. Πάλι επανέρχομαι. Η οικονομία δεν είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το χάο. Δημιουργικό, άλλε φορέ καταστροφικό. Στι μέρε μα, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σα πρέπει εμφαντικά να αλλάξει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω κάποιου που λένε ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Και ότι αυτό έβαλε μπα περιπτώσει τροφή και στι ακροδεξίε αντιλήψει. Ακούω άλλου να λένε. Λοιπόν, και στη ριζοσπαστική αριστερά. Μάλιστα. Ακούω άλλου να λένε Η σοσιαλδημοκρατία έχει ευθύνε που αντέγραψε αυτό το μοντέλο. Ακούω τέταρτου να λένε. Μα δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Τι συμβαίνει εδώ, Από τα τρία πρώτα θα σα απαντήσω. το τέταρτο, υπάρχει εναλλακτική, θα σα την πω. Με όλη την ταπεινότητα που, 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 που πρέπει να έχω. Σημαίνει το εξή, ότι όταν αρχίζει η λογική του κέρδου και τη λογική του ανταγωνισμού, προσοχή, και δεν μιλάω εξ αριστερών, γιατί ξέρετε ότι πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Και όταν αυτή η λογική του ανταγωνισμού δεν έχει πολιτιστικέ βάσει. Mm δεν έχει αυτοσυνειδησιακό επίπεδο, δηλαδή να ξέρω γιατί το κάνω, δεν αναζητώ μια ποιότητα ζωή, οδηγεί σε ανθρωποφαγία. Ζούμε μια εποχή ανθρωποφαγία. Όπου ο ισχυρό θέλει να γίνει ισχυρότερο και ο φτωχό εκ των πραγμάτων γίνεται φτωχότερο. Αυτό είναι άδικο ω προ την ελεύθερη οικονομία. Ο Άνταμ Σμιθ, όταν αυτό ο πατέρα τη ελεύθερη οικονομία, είπε ότι πρέπει να υπάρχει και το χέρι του Θεού. Και εδώ θέλω να μιλήσω ακριβώ για, για αυτή την έννοια, το χέρι του Θεού. Τι σημαίνει το χέρι του Θεού, Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία άποψη, ένα μυαλό, μία σχέση, μία εσωτερική δύναμη η οποία να στρέφει αυτή την ανθρωποφαγία προ το κοινωνικό καλό. Και αυτό μπορεί να εκφραστεί είτε μέσα από την πολιτική, είτε μέσα από τη θρησκεία. Μια θρησκεία όμω η οποία δίνει βάση στον άνθρωπο και στον Θεό και δεν προσπαθεί να έχουμε ρήξει ε, ε, βόμβε και ούτω καθεξή όπω βλέπουμε γύρω μα, αλλά κυρίω μέσα από την πολιτισμική συνείδηση. Πάμε λοιπόν στο τέλο. Στην άλλη ερώτηση. Πώ μπορεί να λυθεί αυτό με επιλογή νέων προσώπων, αλλαγή πολιτικών. Τι σημαίνει αλλαγή πολιτικών, θα μου πει, μα ωραία μα τα λε κύριε καθηγητά, αλλά αυτό είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Ποια πολιτική, ποιο πρόταγμα θα σα πω κάποιο. Ρελαντή που σημαίνει λίγο χαμήλωμα σε αυτό που ονομάζουμε μανία του ανταγωνισμού. Επαναφορά παιδεία στο σχολείο. Περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Δεν χάνουν αυτοί που κερδίζουν από αυτό το ρελαντί των αριθμών. Δεν χάνουν. Εσεί λέτε ρελαντί. Ναι. Στην Αυστρία έχετε 12 ώρο. Στην Ουγγαρία σου λέει δούλεψε υπερόριστη και θα τι πληρωθεί μετά από δύο χρόνια με νόμο του κράτου. Περιόρισε τον ελεύθερο χρόνο. Έρχεται η ρομποτική, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν απελευθερώνει όμω τον άνθρωπο. Ναι, Έτσι, αλλά... απελευθερώνει τι πιο βίε, άγριε σχέσει σε βάρο του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ ρελαντή, ναι. τι σημαίνει ρελαντή. Δεν μπορεί να απογυμνώνει έναν εργάτη και να τον κάνει να δουλεύει 12 ώρε και να του πηγαίνει, α πούμε, 70-75 χρονών μόνο και μόνο γιατί η ζωή έχει μεγαλώσει. Πρέπει να του αφήνει χρόνο εκπαίδευση. Μετά, τα παιδιά. Τα πάτε στο σχολείο. Γιατί να του στερεί βασικέ κλασικέ σπουδέ. Εγώ είμαι υπέρ τη ρομποτική. Προσέξτε. Είμαι υπέρ τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλιώ θα χειριστεί όμω ένα ρομπότ ένα καλλιεργημένο άνθρωπο και αλλιώ ένα απέδευτο. Και ξέρετε ποιο είναι το άδικο. Όλα αυτά που λέω τα κάνουν πράξη η ελίτ των πλουσίων οικογενειών. Αν δείτε στη Γαλλία όλα αυτά τη ελληνική, ελληνική κουλτούρα, ελληνικό πολιτισμό, λατινικά, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία και τα εφαρμόζουν η ελίτ, η πολιτική και η οι οικονομική. Και τι κάνουν στον κόσμο, τον αφήνουν γυμνό. Τον αφήνουν δηλαδή χωρί το βασικότερο όπλο που έχει ο άνθρωπο, το οποίο είναι η επιστήμη, η γνώση, η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν ξεσηκώνονται. Να τα κοίτα τα γυλαίκα. Σα φοβίζει το ενδεχόμενο να πάμε σε μετακοινωνίε μεταανθρώπων με τη ρομποτική. Ναι, όχι, όχι με φοβίζει. Δηλαδή, πάμε. Δηλαδή, αν διαλυθεί ακόμη και η ανάγκη για εργασία, όχι με οικονομικού όρου, Καταλαβαίνετε τι εννοώ, με βιολογικού όρους. Πάμε προς το πάμε. Με τον μετάνθρωπο, πάμε προς τον μετάνθρωπο. Με μια διαφορά, ότι αυτό προ το παρόν παραμένει για άλλη μια φορά ναι. ένα σχέδιο των ελίτ. Mm. Έχουν απέναντί του να λύσουν προβλήματα τη μάζας. Τα οποία παραμένει ήδη... σχέδιο των ελίτ, ναι. πρέπει να σας πιέσω λίγο. Ναι, ναι, παραμένει. η ελίτ πια δεν έχει ανάγκη, όχι, όχι. ούτε το κοινωνικό σύνολο, ούτε τη δημοκρατία, δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει θέμα δημοκρατία σήμερα. Όταν ο κύριο Μακρόν, που λέτε εσεί για παράδειγμα, λέει για το καλό του λαού, θα πούμε και ψέματα. Όταν η κυρία Μέρκελ λέει δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζετε, αυτό είναι το ορθόν. Πατερναλιστικά, ναι, καπινιστικά. Ναι ναι, 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 ναι. Δεν είναι σοβαρότατα τα θέματα. Σοβαρότα τη δημοκρατία. Έλλειψη δημοκρατία είναι αυτό. Έλλειψη Χάνουμε τη δημοκρατία, αυτή που έλεγε ο διαφωτισμό. Ο Ρουσό, ο πατέρα του διαφωτισμού, μαζί με άλλου, τι έλεγε. Ότι μια δημοκρατία μπορεί να προοδεύσει και σε καινοτομία και σε όλα τα mm -hmm. πράγματα, εάν οι πολίτε είναι ενεργοί. Όταν λοιπόν έχουμε μια ελίτ, και το ακούω και εδώ στην Ελλάδα, το έχουν πάρει αυτό το, την καραμέλα και μιλάμε εμεί είμαστε στην ελίτ, εμεί είμαστε στην ελίτ. Ποιε ελίτ βρε κακομίρι, συγγνώμη δηλαδή, που μιλάω έτσι. Για ποιε ελίτ. Οι, οι, έξω ελίτ ελέγχουν όλη την εξουσία. Εσύ είσαι θηγατρική των ελίτ. Απλά είσαι ένα μεταπράτη, ο οποίο παίρνει 10 ψίχουλα από αυτά που σου δίνουν και, τα, και βασανίζει τον ελληνικό λαό. Οι πραγματικέ ελίτ είναι αυτέ που είναι έξω, οι οποίε όμω επειδή είναι έξυπνε, προσοχή, και επειδή καταλαβαίνουν, πήραν το μήνυμα από τα κίτρινα γυναίκα και τα εκάστοτε κίτρινα γυναίκα, κάνουν παραχωρήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μακρόν υποπίεση, mm. έκανε παραχωρήσει πάρα πολλέ από αυτέ που θέλουν τα κίτρινα γυλαίκα. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο Μακρόν από Δία, έτσι τον λέγανε, Δία, ο Ζεύ, ο Μονάρχη, γιατί είχε, έβλεπε τα πράγματα αφιψηλού, αναγκάστηκε να κατέβει μετά την εξέγερση για να κατευνάσει τον κόσμο και πήγε στου Δήμου και στον καθημερινό κόσμο και μιλούσε μαζί του. Αυτό το ονομάζουν Ντεμπά national, Τι σημαίνει Εθνικό Διάλογο. Εθνικό Διάλογο. Για να ακούσει τα ζητήματα του κόσμου. Και βγήκε το πόρισμα, βέβαια πονηρά στο πόρισμα δεν υπήρχε το ερώτημα του μεταναστευτικού, υπήρχαν όλα τα άλλα. Βγήκε το πόρισμα και δέχτηκε ο Μακρόν ότι κάναμε πολλά λάθη και θα τα αλλάξουμε. Βλέπετε τέτοιο πράγμα εδώ στην Ελλάδα, που έπρεπε να υπάρχει συνένεση των πολιτικών δυνάμεων με μία φωνή και ένα πρόσωπο να βγαίνουμε έξω σαν Ελλάδα εν ώψη που ένα πάει να φάει τον άλλον, που πάει να τολμήσει να πει κάποιο μια καλή πρόταση που είναι καλή και από τη μία παράταξη και από την άλλη. Όλε έχουν καλέ προτάσει. Και βγαίνουν έξω και σκοτώνονται. Βλέπετε, Του βλέπετε να μιλάνε για Ευρώπη και Ευρωβουλή, όταν το μόνο που κάνουν είναι να χρησιμοποιούν την Ευρωβουλή για να κάνουν δημοσκόπηση για τι εθνικέ εκλογέ. Αυτό ο διμέτωπο των μεγάλων κομμάτων είναι η μεγάλη πληγή τη Ελλάδο. Και αν αυτό δεν το καταλάβει ο κόσμο, θα είναι αργά. Να πάψει να ψηφίζει ο κόσμο, επειδή ο πατέρα μου ήταν με το τάδε κόμμα ή η οικογένειά μου ήταν το τάδε κόμμα. Δεν είναι θέσει αίματο και φιλή το κόμμα. Είναι θέσει αυ αυτοσυνείδηση. Πάρτε το χαμπάρι, αγαπητοί συμπολίτε. Ξυπνήστε όσο είναι καιρό. Μπορεί ο πατέρα σου να ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε άλλο. Αν εσύ κρίνεις ότι ένα χ πρόσωπο σε ένα άλλο κόμμα είναι ικανό, αυτό να ψηφίζει για την Ευρωβουλή. Και όχι σαν α το πούμε πρόβατο μέσα στο Μαντρί. Κρατήστε το. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στι αντιθέσει, υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τη Ένωση Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Δυσκολεύομαι λίγο με το υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Προτιμώ το ακαδημαϊκό πανεπιστημιακό δάσκαλο, όμω μια και το θίξατε. Έτσι είναι. Μόλι χθε συμπληρώσαμε 9 χρόνια μνημονίων. Από εκείνη την περίφημη ημέρα με τι Βαρκούλε στο Καστελόριζο, που ο Γιώργο Παπανδρέου έλεγε ότι ξεκινάει η Οδύσσια, η οποία όμω έχει μια ωραία ηθάκη εννέα χρόνια μετά ο μνημονιακός τρόπος είναι η κανονικότητά μας. Τότε φερνόταν ως παρέκβαση η κανονικότητά μας. Έχει αλλάξει ο Έλληνας καταρχάς. Θέλω να μου πείτε αυτό. Ποια είναι η δική σας αίσθηση. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν μικροαλλαγές αλλά σε επίπεδο μιμητικό. Όχι σε επίπεδο ουσίας. Για να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπία, ναι. πρέπει να αλλάξει και η μορφή τη οικογένεια, ο τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά και μεγαλώσει και το σχολείο και κυρίω να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να διασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε αντικειμενικότητα και αξιοκρατία. Αν δεν υπάρχει αξιοκρατία, όταν για παράδειγμα ε, λε, ε, εγώ μιλούσα για κάποιου συγγενεί μου, ε, οι οποίοι μου ζήτησαν κάποια στιγμή, δεν έχει σημασία, να μισολαβήσω στον Δήμαρχο για να πάρουν, επειδή έχουν εστιατόριο, περισσότερο χώρο στο, στην πλατεία. Και του λέω, δεν γίνεται, δεν μπορεί να περάσει κανένα. Και ο συγγενή μου μου λέει, Ε, δεν θα σε ψηφίσω. Όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η οποία είναι πελετειακή, αλλά η οποία όμω έχει ξεκινήσει από την μικρή μα ηλικία. Από τον τρόπο που οι γονεί μα μεγαλώνουν και από τον τρόπο που στο σχολείο συνεχίζεται αυτή η εκπαίδευση. Και πάμε λέγοντα. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να αλλάξει. Αλλάζουμε φρασι... φραστικά, η φρασιολογία μπορεί να έχει αλλάξει. Αλλάζουμε σε επίπεδο εξωτερική εικόνα, τα κουστούμια. Μιμούμαστε δηλαδή, πυθικίζουμε σε σχέση με διάφορε φρασιολογίε και εικόνε τη Ευρώπη. Αλλά την ευρωπαϊκή συνείδηση δεν την έχουμε. Αν μα αφήσει με την παραμικρή ευκαιρία, αμέσω κοιτάμε τα εμά εμά και τα εσά εμά. Δεν τα κοιτάνε οι άλλοι, λέει, θα σα πει κάποιο. Τι πάει να πει. Σκληρή ερώτηση τώρα εδώ. Ευρωπαϊκή συνείδηση. Μήπω έτσι τίνουμε και κατατείνουμε να είμαστε ευρωλιγούριδε. Δηλαδή είναι πιο Ευρωπαίο ο Γάλλο που κοιτάει τα δικά του. Πιο Ευρωπαίο ο Γερμανό. Και εγώ πάω να είμαι Ευρωπαίο όταν πω ότι. Βρε παιδί μου, εδώ τα έχετε απαρφανίσει. Και κύριε Δαβέτα, να τα πούμε και λιγάκι με το όνομά του. Η χώρα μας πλήρουσε τις προϋποθέσεις να είναι στο σκληρό πυρήνα. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος. Mm. Πέρα από την έννοια της ιστορικότητας, να έχεις μια ιστορική μνήμη και ιστορική συνείδηση, πάνω απ' όλα είναι το να αναγνωρίζεις τον νόμο. Η εφαρμογή του νόμου εκεί είναι η Ευρωπαϊκότητα. Εάν ο νόμος λέει κάτι, και αυτά μην ξεχνάμε τα έχει πει ο Σοκράτης. Έχασε τη ζωή του ο Σοκράτη για την εφαρμογή του νόμου. Αρνήθηκε να φύγει από τη φυλακή και να φύγει κάπου να κρυφτεί στη Λάρισα. Αν λοιπόν ο νόμο εφαρμοστεί και δεν έχουμε παγάπη, mm. τότε αρχίζουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ευρωπαϊκή συνείδηση. Ένα μικρό παράδειγμα. Ακόμη κι αν ο νόμο είναι άδικο, λέξ Λέξ, αλλά ακόμη κι αν είναι άδικο. Εάν. Διότι εφα... θα σα πει κάποιο ότι και οι νόμοι τελικώ στο πώ ρυθμίζουν τη μεταξύ μα κυκλοφορία συνήθω φτιάχνονται του ισχυρότερου. Τι είναι δηλαδή. Είναι μία αρρύθμιση για τον αν αισθάνονται οι αδύνατοι μέσα στο παιχνίδι, μέχρι εκεί. Αλλά ο ισχυρό κάνει τον νόμο. Ή πιστεύετε ότι είμαστε ουδετεροποιημένε κοινωνίε και όλοι μαζί φτιάχνουμε του νόμου. Θα έπρεπε να είμαστε ουδετεροποιημένε. Δεν είμαστε απόλυτα. Όμω υπάρχει ένα μίνιμουμ αξιοκρατία. Αυτό το μήνυμα αξιοκρατία είναι ένα είδο συλλογική σύμβαση. Υπάρχει μια κουλτούρα, μια καλλιέργεια. Μπράβο. Λέτε. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Το οποίο έχει εφαρμοστεί mm. από κάποιε χώρε και η οποία έχει την κουλτούρα τη μίνιμουμ αποδοχή. Τη αξιοκρατία, το οποίο περνάει μέσα από τον νόμο. Ακόμη και αν ο νόμο είναι άδικο, έχουμε παραδείγματα αδικών νόμων. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφθορά σε αυτέ τι χώρε. Όχι, βέβαια. Όχι Γερμανία, βέβαια. Γαλλία, δηλαδή. Όχι, βέβαια, και το ξέρουμε από τα διάφορα σκάνδαλα που πληρώνουν πολιτικού. Αλλά ο πολίτη, mm. στη γενική του αίσθηση, mm. θεωρεί ότι αν πάει στα δικαστήρια, θα μπορέσει να βρει το δίκαιό του. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει διαπλοκή. Πρέπει δηλαδή να γίνουν χοντρά πράγματα για να μπορέσει να αλλάξει. Και αυτό ακόμη δεν έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η συνείδηση, αυτό είναι η βάση για να προχωρήσουμε mm -hmm. σε μια καλύτερη νοοτροπία. Πώ κάνει την κατασταστή πατρίδα μα, στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι εσεί καλά το είπατε, ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι πρόκρημα εθνικών εκλογών. Μοιραία όμω μετά από τέσσερα χρόνια που δεν έχουμε εκλογέ, γίνεται πρόκρημα εκλογών, διότι ούτω ή άλλω λύγει η κοινοβουλευτική θητεία το φθινόπωρο του 19. Εγώ τώρα πια δεν αντιλαμβάνομαι και την άποψη περί προώρων εκλογών. Αλλά τέλο πάντων, πώ την κρίνετε την κατάσταση στην Πατρίδα. Κοιτάξτε, δείτε. Συνεχίζεται η ίδια με μια διαφορά. Ότι προσπαθούν ε, εκάστοτε διαφορετικέ ομάδε ναι. να πάρουν την εξουσία με έναν τρόπο βυζαντινό. Εσεί είπατε ένα δίπολο ότι υπάρχει. Ναι, αυτό και είναι ότι οι πολίτε να μην το. Αισθάνεστε ότι αυτό το δίπολο πιέζει χώρου μικρότερου ε, με βάση την καταγραφή, δεν ξέρω τι θα γίνει στην όπω είναι η Ένωση Κεντρών. Βεβαίω, Διότι όταν βγαίνουν οι αρχηγοί των δύο αυτών κομμάτων και λένε ότι θα πρέπει ε, στι ευρωεκλογέ ναι. να δώσουμε ένα μάθημα το ένα κόμμα στο άλλο, τι προσπαθούν να πετύχουν. Την απόλυτη συσπήρωση του κόσμου με αποτέλεσμα, αν υπήρχε μια κουλτούρα τη χαλαρή ψήφου. Τι εννοώ χαλαρή ψήφου, Με την έννοια ότι ε, όπω σε κάποιε δημοτικέ, έχω το δικαίωμα να ψηφίσω πρόσωπο. Το οποίο θεωρώ ικανό και όχι υποχρεωτικά κόμμα, το οποίο αυτό το αφήνω για τι βουλευτικέ. Του πιέζει, του εκβιάζει για να απογυμνώσει τα μικρά κόμματα και τα μικρά κόμματα να μην έχουν λόγο. Αλλά δεν υπάρχει δημοκρατία χωρί πολυφωνία. Μία βουλή η οποία έχει μόνο δύο μεγάλα κόμματα και τρία επιπλέον, δηλαδή μια πεντακομματική βουλή, δεν είναι δημοκρατική βουλή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Χρειάζεται πολυφωνία, χρειάζεται παρουσία μικρών κομμάτων, μικρών φωνών. Για να μπορούν σε δεδομένε στιγμέ να παίξουν ακόμη και ρόλο καθοριστικό mm. στο μέλλον τη πατρίδα. Δεν μπορεί να αποκλείεται. Γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ τη απλή αναλογική. Α, βεβαίω. Είστε υπέρ τη απλή αναλογική. Υπέρ τη απλή και κάθαρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ενισχυμένη αναλογική και όλα τα ωφέλη να τα παίρνει το πρώτο κόμμα που θα βγει. Αυτό ισχύει και για το ένα και για το άλλο. Προφανώ. Απλή αναλογική σημαίνει, θα μου πουν κάποιοι, δηλαδή θε στο χαό. Μα κύριε, όταν λέτε ότι θέλω το χάο, σημαίνει ότι θεωρείτε ω ανίσχυρου, ω αγράμματου, ω τυποτένιου του Έλληνε πολίτε. Γιατί? Γιατί δεν δίνετε δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να ψηφίσει και να πει: Εγώ θέλω την ένωση κεντρών, το άλλο κόμμα, το Α, το Β και να έχουμε πολυφωνία. Να μάθετε την κουλτούρα τη. Τη συνύπαρξη, την κουλτούρα του διαλόγου και να μάθετε να, συνθέτεται συνθέτετε με μικρότερα κόμματα. Η σύνθεση και η διαπραγμάτευση είναι η ουσία τη δημοκρατία. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα. Η Νέα Δημοκρατία όμω είναι αυτή που καταψήφισε και το Κινάλ την απλή αναλογική. Το κυβερνητικό στρατόπεδο ήταν υπέρ τη απλή αναλογική. Εγώ σα λέω και για του δύο. Βρίσκεστε εγκύτερα σε αυτό το θέμα, σε απόψει δηλαδή του κυβερνητικού στρατόπεδου. Κοιτάξτε, το κυβερνητικό στρατόπεδο όμω μπορεί να ψήφισε. Ναι. Αλλά έκανε χρήση αυτού του, αυτού του πράγματος. Εγώ θα ήθελα να μην κάνει χρήση. Εκεί θα ήθελα εγώ. Mm. Δηλαδή, δεν, ξέρετε, είναι λογική. Αφού εσύ τα πήρε, Χαζό είμαι εγώ να μην τα πάρω. Το, το, το πήρε εισαγωγικά. Ναι, 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 Αφού εσύ φάρμακα σε βιολογία, τι με το κάνω εγώ. Η μαγιά, να μιλήσω με, λόγους, όχι, με ρόλο όχι καθηγητικό αλλά καθημερινό, η μαγιά θα είναι να πει, κύριε, και εσύ και ο ένα χρησιμοποιήσατε μία λογική η οποία λέει τρώει ένα τον άλλον. Και ποιο θα πάρει τα περισσότερα. Εγώ, η μαγιά θα είναι να είμαι στη Βουλή, σαν μικρό κόμμα, και να μπορώ μέσα από του λίγου αλλά καλού ψήφου να επηρεάσω και τα πράγματα. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και σε ποια βάση μπορεί να υπάρξει. Σα άκουσα που είπατε, το λέει άλλωστε και ο πρόεδρο ενό κεντρών Αυτό εξ αρχή. Το έλεγα χρειά... και πριν. Μου λέτε, τι που πήγα εκεί είναι και αυτό. Χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνική ενότητα, εθνική συνεννόηση. Θα σα πει κάποιο, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση, ή είναι πολύ αφαιρετικό, είναι ίδια τα συμφέροντα που εκπροσωπεί το Α, Β ή Γ κόμμα, ή εδώ λέτε κάτι διαφορετικό. Η γ ακομα η είναι πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα. Ένα μικρό παράδειγμα. Είδατε τι έγινε με την Παναγία των Παρισίων. Με το που κάηκε όλοι τα, οι μεγάλοι εφοπλιστέ, τα μεγάλα, οι πλούσιοι άνθρωποι, σε μία μέρα φτάσανε το ένα δι και προχωράει. Ναι, αλλά έχουν και φοροαπαλλαγέ για να φτάσουν στο ένα δι. Ωραία. Δις, αυτό, έτσι. Μα, μα αυτό να υπάρχει η φοροαπαλλαγή. Δεν είναι κακό αν κάνει έργο πολιτιστικό. Είναι σε να κάνει δημιουργικά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, η πρώτη αντίδραση ήταν να βάλουν το εθνικό συμφέρον πάνω από τα συμφέροντα. Το ίδιο πράγμα αναφέρω την Κορσική. Τι είναι η Κορσική, είναι ένα μέρο τη γαλλική επικράτεια, το οποίο για όσους δεν ξέρουν έχει αυτόνομη γλώσσα, έχει αυτόνομο κοινοβούλιο κτλ. κτλ. Και θέλησε η Κορσική να γίνει ανεξάρτητη. Αριστερά και δεξιά είπαν όχι. Αυτό το μέρο παραμένει Γαλλία. Άρα καταλήγουμε, γιατί εμένα μου αρέσει να βγαίνουν, να βγαίνουν πορίσματα, mm -hmm. είμαι πρακτικό άνθρωπο. Mm -hmm τελείω πρακτικό. Και όσοι με έχουν γνωρίσει θα δουν ότι διαχειρίζομαι με πιο πρακτικό τρόπο και από του λογιστέ τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να είσαι διανοούμενο και να μην είσαι πρακτικό. Αλλιώ είσαι χάο. Σα το λέω από την ίδια μου την τέχνη. Όταν γράφει ένα κείμενο ή όταν ζωγραφίζει. Πρέπει να είσαι πρακτικό για να ολοκληρώσει τη μορφή. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο, στο συμπέρασμα το εξή. Δεν μπορεί να λε εγώ διαφέρω σαν Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και τα Νάπαλιν, εάν δεν βάλει ένα διαχωρισμό. Διαφωνούμε σε πολιτικές, αλλά μπροστά στην πατρίδα και μπροστά στις αξίες που ενώνουν το λαό μας, εκεί είμαστε ένα μέτωπο. Είμαστε αδιαπραγματευτοί. Και το να φροντίζει τι σημαίνει πατρίδα και αξία, σημαίνει να φροντίζεις να μην μειωθεί το έδαφος της χώρας σου. Ένα. Δεύτερον, να φροντίζεις στο να έχεις μια πολιτισμική ταυτότητα, η οποία να σε κάνει να νιώθεις καλά με το όμοιό σου. Εμείς μιλάμε ελληνικά τώρα, έχουμε την κουλτούρα, μιλάμε καλά. Αλλά να μην μας ενοχλεί ο άλλος επειδή είναι μαύρος ή επειδή είναι κίτρινος ή επειδή μιλάει μια άλλη γλώσσα. Και δεν μας ενοχλεί, ξέρετε γιατί. Γιατί είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Άρα λέμε σε κάποιον, εμείς είμαστε καλά στο τραπέζι. Έλα πάρε ένα πιάτο κι εσύ. Το λέω μεταφορικά. Κύριε Δαβέτα, μια και το θέτετε διαρκώ και έχει ενδιαφέρον να το ακούσω από έναν Διανόμενο που δεν είναι και οργανικό διανόμενο. Η γλώσσα μα σήμερα έχει στην πραγματικότητα υποστεί λοβοτομή, ή είναι ένα άλοθη τη οργανική διανόηση κυρίω ότι είναι λοβοτομημένη η γλώσσα. Μήπω γλωσσα μηπω ειναι μια τόσο ζωντανή γλώσσα που η οργανική διανόηση δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει. Θα συμφωνήσω με το τελευταίο. Λένε όλοι ότι η γλώσσα έχει αλλάξει, έχει κάνει. Εγώ θα σα πω κάτι. Βρίσκω συνεχώ στο εξωτερικό ελληνικέ λέξει, οι οποίε είναι ολοζώντανε. Όταν ήρθα εδώ την πρώτη φορά για να κάνω κάποια μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, μου λένε πω πω τι είναι αυτά που θα του πει τώρα για κλασική παιδεία κτλ. Τα, λοιπά» τα παιδιά είναι αγράμματι, μπορεί. Τι λε τώρα. Λέω γιατί είναι αγράμματι. Μετά κατάλαβα ότι θέλανε απλά να με διδάξω. Στόχο ήταν να με κάνω να φύγω. Πήγα, δίδαξα και μετά από λίγο τα παιδιά ήρθαν και μιλήσαμε, κάτσαμε κάτω, κάναμε project και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν η γλώσσα μα είναι ζωντανή. Είναι παρούσα. Το ότι υπάρχουν αλλαγέ με στον yeah, χρόνο. Εντάξει. Ποια γλώσσα δεν έχει αλλαγέ. Τα γαλλικά που μιλούσε ο Μισελ Ντεμοντένγκ δεν είναι τα ίδια με τα γαλλικά που μιλάμε σήμερα. Όμω παραμένει μια γλώσσα ζωντανή και τη μιλάει ο λαό. Προσέξτε, εδώ θα μιλήσω για τον μεγάλο Νίκο Καζαντζάκη. Μιλάει ο λαό αυτή τη γλώσσα. Τι κάνει λοιπόν η ελίτ αυτή τη ολιγαρχία η οποία είναι α το πούμε τοποτηρητέ των έξω χωρί να έχουν επαφή, άμεση επαφή με το εδώ. Στο Σαμαρά ω απόλυτο σύμβουλο του. Του τα λέγατε αυτά. Βεβαίω. Είχα άμεση επικοινωνία ε, και τολμώ να πω κάτι το οποίο. Ε, έτσι, επειδή είμαι ελεύθερο, θα το πω. Ο Αντώνη Σαμαρά και με άκουγε σε πολλά και συμφωνούσε σε πολλά από αυτά που λέω. Και στο θέμα τη Μακεδονία και σε πολλά άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα είμαι και εγώ μια προσωπικότητα η οποία θέλω να ακολουθήσω το δικό, τη δικιά μου πορεία. Όχι. Ο Ήταν ερώτηση σφίνα γιατί δεν ναι, ακούγου... θα Ο Αντώνη Σαμαρά θα ήθελε να μείνω στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Έχω και το μήνυμά του που λέει τι αυτό, λυπάμαι, τι είναι αυτό που κάνει. Και του εξήγησα ότι φεύγω, διότι η συνείδησή μου με οθεί στο να βρω ένα δρόμο όπου η προσωπικότητά μου να μπορεί να εκφραστεί. Δεν θέλω να μου λένε ότι προσοχή, μην δείχνει την προσωπικότητά σου, γιατί ο τάδε ή τάδε τη οικογένεια τάδε ή τάδε θα ενοχληθεί στα παλιά μου τα παπούτσια η οικογένεια. Κύριε Δαβέτα, όμω ξέρετε ότι σήμερα, ακόμη και στο χώρο τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μια συζήτηση. Καλό είναι να τα συζητάμε και αυτά. Που λέγεται ότι περίπου ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι υπό την κυδαιμονία Σαμαρά. Και αυτή η κυδαιμονία είναι μια ακραία αντίληψη στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Δεν θα το έλεγα. Λένε δηλαδή για τον κύριο Βορήδη, λένε για τον κύριο. Τα έχετε ακούσει, δεν σα λέω. ακούσει, βεβαίως. Τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί αυτοί, αυτοί ήρθαν, το παντρελόγιμα έγινε πυσαμαρά. Κοιτάξτε, ναι, έγινε πυσαμαρά, γιατί ακριβώ τότε ο Σαμαρά έψαχνε να έχει μια επικοινωνία με τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Αλλά δεν θα έλεγα. Ο κύριο Μητσοτάκη, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινή, ναι, ναι. έχει ικανότητε. Ε, έχει ικανότητε ένα άνθρωπο ο οποίο ε, μπορεί να διαχειριστεί κάλιστα τα σίγωνα πράγματα. Ε, το ερώτημα που θέτω πάντοτε και θα θέτω στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι να μην πέσει στην παγίδα που έπεσαν πολλοί άλλοι. Δηλαδή, στα πλαίσια του να διασφαλιστεί, βάζει ανθρώπου μέτριους δίπλα του, για να, για να πω πιο σωστά, μετριότατου. Όχι μέτριου, μετριότατου. Οι οποίοι ε, από φόβο, μήπω οι ίδιοι παύουν να είναι η ουρά του Προέδρου, βάζουν σπέκουλα στον Πρόεδρο, για ισχυρέ προσωπικότητε σε εισαγωγικά, με το φόβο ότι αυτέ τι προσωπικότητε θα αποκτήσουν βήμα ή κάτι άλλο, μιλάω εγώ προσωπικά, ή εμποδίζουν τι ισχυρέ προσωπικότητε να βγουν στα κανάλια για να μην φωνούν στον κόσμο. Και αυτό ισχύει και για το ένα κόμμα και για το άλλο κόμμα. Ναι, αλλά μιλώ διωματικά. Χαλάτε, χαλάτε το στερεοτυπικό περί αριστεία και αρίστων, ξέρετε, με αυτό που λέτε τώρα που περιγράφετε. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι η πραγματικότητα, εγώ την έχω βιώσει. Και σας μιλάω σε προσωπικό βίωμα. Η αριστεία και το άριστον πρέπει να είναι μπροστά. Για να είναι μπροστά, για να ξαναμιλήσω πάλι, για να μην θέλω να κάνω τον καθηγητή, γιατί είμαι καθηγητής, δεν θέλω. Αν διαβάσουμε την πολιτεία του Πλάτωνα, πολύ ξανα, Πρέπει ο καθένας να κάνει, να υπηρετεί αυτό που ξέρει. Και να το κάνει καλά. Με τη γνώμονα, την ορθή λειτουργία του συνόλου, της κοινωνίας. Την ορθή λειτουργία τη πατρίδα. Mm. Μια πατρίδα που δεν είναι κλειστή, αλλά ανοιχτή. Οι ντόπιοι σε διάλογο με τους άλλους. Αν λοιπόν εγώ βάζω δίπλα μου κολακές, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αν βάζω ανθρώπους οι οποίοι μου χαϊδεύουν το πέτο λέγοντας τι καλά που είναι όλα τα πράγματα και χάνω την επαφή με τη βάση μου, εγώ θα την πληρώσω και ας μην είχα αυτές τις προθέσεις και ας μην είμαι τέτοιο άνθρωπος. Και δεν θα την πληρώσω τώρα που είμαι στην αντιπολίτευση. Θα την πληρώσω όταν είμαι αργότερα, στην κυβέρνηση. Εκεί που η ένταση και το ζόρι θα είναι τέτοιο που αναγκάζει του εκάστοτε ε, πρωθυπουργού να τρέχουν με ρυθμού φοβερού και από κάτω τα ποντίκια να τρώνε και να, η σκουριά να σαρώζει. Κύριε Δαβέτα, θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή ω εξή. Ποια είναι η άποψή σα από πλευρά αισθητική για το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε επίπεδο προσώπων ηγετών Κοιτάξτε. σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα είδο elegance, για να πω γαλλικά, κομψότητα. Δείχνει ότι είναι άνθρωπο ο οποίο έχει περάσει από μια καλή αγωγή και είναι άνθρωπο ο οποίο χειρίζεται τι ανθρώπινε σχέσει σαν εικόνα με έναν τρόπο αρκετά ε, τεχνοκρατικό αλλά και σύγχρονο. Ο κύριο Τσίπρα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο παρά τι ελλείψει mm. που, δια, που, που διακρίνουμε σε επίπεδο ε, κουλτούρας όχι ότι δεν, δεν έχει κουλτούρα, σε επίπεδο εικόνα κουλτούρα, έχει ένα ισχυρότατο πολιτικό ένστικτο. Είναι πολιτικό όνομα, όπω τα έλεγε ο Αριστοτέλη. Και αυτό του το καταγράφω. Ξέρει να επιβιώνει. Ο κύριο Λεβέντη, παρότι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλησαν να τον αποδομήσουν, λέγοντα ότι είναι γραφικό κτλ., καλό τον κόσμο να ακούσει. Καταγράμμα αυτά που λέει. Αυτά που λέει και ο τρόπος που εκφράζεται έχουν μια πολύ καλή αρμονία. Γιατί? Γιατί αυτά που λέει είναι οι αλήθειε που ο κόσμο στην πλειοψηφία του σκέφτεται και ο ίδιο τα λέει με έναν τρόπο ο οποίο είναι και πολιτικό και ανθρώπινο, δηλαδή αυθόρμητο. Για του άλλου αρχηγού μπορούμε να πούμε την κυρία Γεννηματά, τη εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι γυναίκα. Εύχομαι οι γυναίκε να έχουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο mm. στα πράγματα. Μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκε έχουν ισχυρό ρόλο, είναι μια καλή κοινωνία. Κλείνουμε ω εξή αυτό το μέρο. Σα απασχολεί η δημογραφική γύρανση στη χώρα, Ναι, απόλυτα. Ναι, απόλυτα. Γι' αυτό και θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη φροντίδα, να γίνουν περισσότερα παιδιά. Ακόμη και στι ηλικίε τη δική μου. Αν μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια mm. στο σχολείο θα υπάρχει ένα πολίτεκνο και πολίτεκνο όχι μόνο τρίτεκνο, τρία, τέσσερα, πέντε παιδιά. Να έχει ελαφρύνσει στην εκπαίδευση για να μπορούν τα παιδιά αυτά να μπορούν να μεγαλώσουν, να εκπαιδευτούν. Βλέπετε τι γίνεται με του μουσουλμάνου. Ανήκει στην κουλτούρα του. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εμεί γιατί. Είμαστε θύματα μια αντίληψη τη Δύση η οποία έβαλε την λεγόμενη αυτοπραγμάτωση, δηλαδή να ζω τον εαυτό μου, πάνω από τη λεγόμενη οικογένεια. Ναι, στην αυτοπραγμάτωση. Αν όμω ζω μόνο για τον εαυτό μου, στο τέλο καταλήγω να είμαι ένα εγωιστής ο οποίο πεθαίνει ως ω μοναχικό γέρον. Ενώ αν τον εαυτό μου, το εγώ μου, μέσα από την προσπάθεια αυτοπραγμάτωσης το ενσωματώσω με την οικογένεια και την οικογένεια ενσωματώσω με την κοινωνία, τότε ο, ο κίνδυνο να είμαι ένα εγωπαθή γέρον μετατρέπεται στο να είμαι ένα γέροντα σοφό που υπηρετεί την οικογένεια. Κρατήστε το. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε και πανερχόμαστε. Αντιθέσει τελευταίο μέρο απόψε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή τη Ένωση Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Κύριε Δαβέτα, μια και το θίξατε και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μήπω αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπω την έχετε περιγράψει και αυτή η Ευρώπη, είναι αυτή που οδήγησε στην αποσυναρμολόγηση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό όρο αυτού που γνωρίσαμε παραδοσιακά και στην Ελλάδα πιο έντονα της κοινωνικότητας, της ομαδικότητας, της συλλογικότητα, της αλληλεγγύης. Στην Ελλάδα είχε κυρίως χαρακτηριστικά ενδοοικογενειακά που αναπτυσσόντουσαν προς την κοινωνία. Στις άλλες χώρες είχε το κοινωνικό σύνολο που ερχόταν και στην οικογένεια. Αυτό έχει σπάσει. Και στην Ελλάδα έχει σπάσει. Μην μου πείτε ότι δεν έχει σπάσει. Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε όμω. Εδώ έχουμε το εξή παράδοξο. Αν ακούσετε του ηγέτε Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτού που ανήκουν στο λεγόμενο πολιτικά ορθόν να μιλούν. Ναι. Ξέρετε τι μιλούν. Λένε συνέχεια να το κάνουμε μαζί. Ακούγεται όμορφα. Το μαζί όμω τι σημαίνει στην πράξη, όσοι το έχουν βιώσει, Να δεχτούμε τι μειονότητε, σωστό, να χάσουμε την έννοια τη πατρίδα, την έννοια του έθνου ή την έννοια των πολιτισμικών ριζών και παραδόσεων, για να ισοπεδωθούμε όλοι σε μια τελικά τεχνική πατρίδα όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η τέταρτη επανάσταση, η ρομποτική και όλα αυτά θα αντικαταστήσουν το συναισθηματικό άνθρωπο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα σε επίπεδο ανθρωπιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η αντίφαση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' τη μία μιλάει για το μαζί και απ' την άλλη ενισχύει τους πλούσιους οι οποίοι είναι σε ανοιχτή γραμμή με Κίνα, Αμερική και με οτιδήποτε άλλο στηρίζει την παγκοσμιοποίηση με αποτέλεσμα οι πιο φτωχέ χώρε, οι οποίε είναι είτε οι χώρε του Νότου, είτε πληθυσμοί εσωτερικά στι ανεπτυγμένε χώρε, να υφίστανται αυτέ τι συνέπειε, δηλαδή την έλλειψη κουλτούρα, την έλλειψη αλληλεγγύη και την έλλειψη κοινοκτημοσύνη, συναισθηματική κοινοκτημοσύνη. Mm -hmm. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να μπορώ εγώ να σα μιλήσω για το συνέστημά μου, να με ακούσετε, να κάνουμε ανταλλαγή συναισθήματο. Έχουμε φτάσει σε έναν εγωισμό, ο οποίο λέει, πε ό,τι θε, Κάποια στιγμή, ξέρετε, θα φτάσω στο σημείο να καταλαβαίνω του κλωσάρ στη Γαλλία, όπου του προτείνουν, προσέξτε, προτείνουν στου κλωσάρ σπίτια και δεν θέλουν να πάνε. Ενώ του ακούσει λέκτε. Και στην Ελλάδα γίνεται ναι. αυτό. Του προτείνουν σπίτια να ζήσουν και λέει όχι. Γιατί μπορεί να, μου, να με κάνει στο τέλο να πληρώσω, να μην κάνει χρέο, να χάσω την ησυχία μου, να με κυνηγά. Προτιμώ να είμαι μόνο μου στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή αυτό δείχνει, α το πούμε, μια μορφή αντίφαση, μια μορφή αν θέλετε επιλογή σε αυτό που ονομάζουμε συλλογική κατάθλιψη, το οποίο είναι η αρρώστια της σημερινή εποχής Ατομική και συλλογική κατάθλιψη. Γιατί, Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλληλεγγύη που είπατε, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ανθρωπιά. Πάμε να ζήσουμε έναν άλλον και νιώθουμε συνέχεια τη δυσπιστία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η δυσπιστία. Πάει η ευπιστία. Χάθηκε. Πείτε μου όμω, σε ένα τέτοιο κόσμο, επανέρχομαι στο πρώτο σκέλο τη συζήτησή ε. μα όπου η οικονομία, εσείς είπατε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ας το δεχτώ εγώ, δίνει τον τόνο των εξελίξεων. Και το επαναφέρω, όχι οι πολιτικοί, όχι οι πολίτες, όχι οι θεσμοί, όχι η ίδια η δημοκρατία. Η δημοκρατία ατρόφησε και έχει στην άνοδο ακραίων κινημάτων τελικώ. Αλλιώ δεν θα βρίσκαν χώρο. Συμφωνούμε. Ναι. Αναρωτιέμαι, έχει περάσει από το μυαλό ενό ακαδημαϊκού όπω εσεί, που οφείλω να πω ότι περπατάτε μέσα στην κοινωνία ότι αυτό το σύστημα μπορεί να λέει στην τελική ότι μας είστε άχρηστοι πια και ως πολιτικό σύστημα και ως πολιτικοί υπηρέτε και ως πολιτική ταγή. Να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Εδώ οι επιχειρηματίες κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν λένε κάτι στη διανόηση και στο πολιτικό σύστημα. Δεν σας έχω ανάγκη, δεν θέλω αντιπροσώπους. Δεν σας φοβίζει όμως αυτό ότι φτιάχνει ένα σύστημα ναι μεν αποξενωμένο, αλλά επικυρίαρχο. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, το θέμα είναι το εξή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το χρήμα ή μάλλον η δύναμη, ναι. η, β, η βούληση για εξουσία, η θέληση για δύναμη, να το πω έτσι απλά, έχει αντικαταστήσει την ίδια τη δυνατότητα τη δύναμη να κάνει πράγματα. Να το πω πιο απλά: Θέλω να έχω δύναμη. Το να έχω δύναμη θέλω να κάνω κάποια καλά πράγματα για τον κόσμο, για την πολιτεία κτλ. Εδώ πέρα ζούμε στην εποχή όπου δίνω όλη μου την ενέργεια στο να έχω δύναμη. Δεν με νοιάζει το κέρδο να έχω, η επιθυμία για δύναμη, αυτή η μέθη του να έχω δύναμη έχει περάσει σε όλο το επιχειρηματικό χώρο, σε όλου του πολιτικού, οι οποίοι οι πολιτικοί, επειδή χάνουν το παιχνίδι από του χρηματοπιστωτικού, τι κάνουν, συμμαχούν με του επιχειρηματίε για να μπορούν οι επιχειρηματίε να του ενισχύουν και να έχουμε παιχνίδι. Άρα, εδώ πέρα, τι έχουμε, έχουμε μια Ευρώπη η οποία πάει λάθο. Να γιατί οι εκλογέ είναι σημαντικέ και θα σα πω και ένα καλό δείγμα. Με βάση της, την κρίση αυτή των κίτρινων γυλαίκων, γυλέκων, mm. ο ρυθμό ανάπτυξη τη Γαλλία φρενάρισε. Εγώ το θεωρώ νίκη. Αν ακούσει ένα οικονομολόγο του σύγχρονου φιλελευθερισμού, μα τι μα λέει τώρα ο καθηγητής, είναι δυνατόν. Η ανάπτυξη φέρνει χρήμα, επενδύσει κτλ. Η φρενεσία όμω, η φρενίτιδα του ανταγωνισμού διαλύει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν βλέπουμε τα κίτρινα γυλαίκα να φωνάζουν και να κερδίζουν σε τέτοιο σημείο, όχι μόνο τη συμπαράσταση των μισών Γάλλων, αλλά να αναγκάζουν την κυβέρνηση να αλλάζει την πολιτική τη σε σχέση με αυτά τα οποία είχε δεσμευθεί να κάνει, αυτό σημαίνει ότι η φωνή του κόσμου, η φωνή του λαού είναι ακόμη εδώ. Είναι παγιδευμένη. Α την ξυπνήσουμε, να ξυπνήσει ο λαό, γιατί ο λαό είναι η ουσία τη κοινωνική ζωή. Είναι η καρδιά, είναι η ψυχή, είναι το στομάχι, είναι και τα όργανα, τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Είναι ο αριθμό 5, ο ιερό που είχα στου δελφού, ο αριθμό 5, αυτό που έχω εδώ στα χέρια μου, είναι το 5, το κεφάλι, οι δύο ώμοι, τα πόδια, η περίφημη πεντάδα που βλέπουμε στη βίβλο, η πεντάδα, ο αριθμό ε, όλα αυτά τα πράγματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που βάζουν τον άνθρωπο κέντρο του λαού όπου είναι ο άνθρωπο, η ψυχή του λαού. Μπορούμε να νικήσουμε. Εάν ο κόσμο ψηφίσει προσωπικότητε οι οποίε είναι διατεθειμένες και δεσμευμένε μέσα από τη ζωή του και το έργο του να υπηρετήσουν αυτά τα οποία κατά βάθο θέλει και επιθυμεί ο λαό. Θέλω να κλείσουμε ω εξή. Ένα νέο άνθρωπο εδώ από το νοτιότερο άκρο τη Ευρώπη, αυτό είναι η Κρήτη στην τελική, σα συναντά στον δρόμο και θέλει έξω από επικοινωνιακά, με μπούλετ όμω, να τον πείσετε γιατί πρέπει να πάρει στην κάλπη μπροστά στο παραβάν το ψηφοδέλτιο τη Ένωση Κεντρών και γιατί πρέπει να βάλει το σταυρό στο δημοσταίνη Δαβέτα. Τι έχετε να το απαντήσετε, Γιατί υποτίθεται ότι Βεβαίως. για τι νέε γενιέ όλα θα πρέπει να συμβαίνουν, τιμώντα φυσικά του παρόντε ή του γυρότερου. Αλλά στι νέε γενιέ παραδίδουμε. Θα του έλεγα λοιπόν. Πρώτον, ζω επί 30 χρόνια στο εξωτερικό. Στο πετσί μου υπάρχει περισσότερο η πραγματικότητα από οτιδήποτε άλλο. Ζω καθημερινά τη Γαλλία. Τι αποφάσει. Συμμετέχω στα πράγματα. Δύο. Παρότι ζω έξω, δεν, δεν έκανα όπω πολλοί άλλοι Έλληνε, οι οποίοι έριξαν πέτρα, δεν ξαναγύρισαν. Εγώ έφερα τα δυο μου παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν στη Γαλλία, τα έφερα και τα δυο μου παιδιά και μεγάλωσαν εδώ, σε ελληνικό σχολείο. Πλήρωσα όλο μου το μισθό για να μεγαλώσουν εδώ. Δεν το λέω για να μου πείτε μπράβο, αλλά για να δείξω. Αυτό το οποίο μου έλεγε η μητέρα μου, είσαι παιδάκι μου στα καλά σου, είσαι μια χαρά στη Γαλλία. Λέω, εγώ θέλω να πετύχω να απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεσαν στην αρχή. Όταν πήγα στην αρχή στην Γαλλία, μου λένε ή θα ζήσει έξω ή στην Ελλάδα. Ή θα είσαι στην ελίτ εδώ στη Γαλλία ή θα είσαι στου φτωχού τη Ελλάδο. Λέω, εγώ θέλω να είμαι και στην ελίτ και να είμαι στην ελίτ, όχι με την έμφαση που το πάμε πριν, στου ανθρώπου που δρούν μέσα από το πνεύμα, αλλά και Έλληνε. Τι θα κάνω, θα τον ανάλαβω εγώ. Έφερα και τα δυο μου παιδιά στην Ελλάδα και μεγάλωσα. Δεν στερήθηκαν την γαλλική του παιδεία, διότι του έμαθα και γαλλικά και παραμένουν Ελληνάκια. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο. Έζησα έξω. Δύο. Η πράξη δείχνει ότι αγαπάω τη χώρα μου. Τρία. Το βιογραφικό μου λέει ότι μπορώ και συνδυάζω τέχνη, ε, γράμματα και πολιτική. Έχω προτάσει, θα ήθελα. Σήμερα ήμουνα στον κύριο Αρναουτάκη, Πέρασα πριν. Του πρότεινα λοιπόν να υπάρξει μία ένωση γύρω από το μηνοϊκό πολιτισμό όπου εγώ, εάν θέλει, αναλαμβάνω να, 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 προσφέρω και εφόσον βάλει θα έχω βγει στην, Ευρωβουλή αμυστή, προσοχή, αμυστή να δημιουργείται κάθε χρόνο ομάδα κορυφαίων διανοουμένων και ανθρώπων που να έρχονται εδώ και να βρίσκουν τις σχέσεις της Κρήτης, του μηνοϊκού πολιτισμού με την Ευρώπη. Και γιατί Ένωση Κεντρών? Γιατί επέλεξα για τους λόγους που σας ανέφερα στην Ένωση Κεντρών γιατί είναι η Ένωση Κεντρών μια τίμια φωνή, δεν έχει ανακατευθεί σε σκάνδαλα, γιατί ο πρόεδρο ο Λεβέντης τα λέει έξω από τα δόντια και έχουμε ανάγκη επιτέλου από ανθρώπου έξω από τα δόντια, και γιατί είναι ένα μικρό κόμμα στο οποίο κόμμα μπορούν να μπουν πολλοί άνθρωποι να δράσουν και να αναπτυχθούν. Και όχι ένα προκάτ, προκατασκευασμένο κόμμα στο οποίο οι ρόλοι έχουν δοθεί από πριν. Θέλω να σα ευχηθώ καλή συνέχεια γιατί η μάχη του Σταυρού είναι πανελλαδική, να μην το λησμονάμε. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με ακούνε εδώ στην Κρήτη. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω μια δεύτερη φορά να κάνω μια ομιλία, αν ο Θεό το θέλει και αν οι άνθρωποι το επιτρέψουν. Γιατί η Κρήτη είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μένα. Και είναι ο Νίκο ο ο οποίο είναι η φωτεινή μου, αν θέλετε, ταυτότητα, από τον οποίο ξεκίνησα στα οδυνατικά μου χρόνια για να προχωρήσω να κάνω την πορεία μου στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.